πονεμένη μορφή της χαροκαμένης μάνας, η ορφάνεια, τα πονωμένα παιδικά πρόσωπα. Είναι ό,τι απέμεινε από εκείνη την εποχή του διωγμού και μετά για πολλά κατοπινά χρόνια. Και μέσα σε αυτό το ζωφερό κύκλο του φωνικού, της καταστροφής και του ξεριζωμού, άσβεστη και ζωντανή η απέραντη άφθαρτη μνήμη. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει πιο φρικτό, πιο αποτρόπαιο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας από τη γενοκτονία. Και δεν υπάρχει πιο μεγάλη, πιο βαριά ευθύνη από το να μην επιτρέψουμε να συμβεί ξανά στο μέλλον. Γι' αυτό και η μνήμη πηγαίνει πάντα δίπλα-δίπλα με το καθήκον. Και σήμερα είμαστε όλοι εδώ, με πλήρη συνείδηση του ιστορικού βάρους που οφείλουμε να σηκώσουμε. Η μνήμη των 353.000 Ελλήνων του Πόντου που αποτέλεσαν τα αθώα θύματα μιας ασύλλητης θηριωδίας πρέπει να μείνει άσβεστη. Και μαζί με αυτή την ιστορική μας ευθύνη είναι εθνικό μας καθήκον να συνεχίσουμε τον αγώνα για την καθολική αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ο δρόμος αυτός μπορεί να είναι μακρύς, ανηφορικός, όμως είναι ο δρόμος που είμαστε αποφασισμένοι να βαδίσουμε μέχρι το τέλος. Και είναι πράγματι βαρύ αυτό το χρέος που φέρουμε στους ώμους μας. Εδώ όμως, κυρίες και κύριοι, θα δείξουμε την ψυχή μας, που πρέπει να είναι αντάξια των αδελφών μας, Ελλήνων του Πόντου. Κυρίες και κύριοι, για αιώνες, σε αυτή τη σπουδαία κοιτίδα του ελληνισμού στον Πόντο, στη Σινόπη, που δημιουργήθηκε από ίωνες της Μιλήτου, στη Σαμψούντα, την Τραπεζούντα, τη Σάντα, στα Σούρμενα, την Ινόη, οι Πόντιοι ανέπτυξαν πολιτισμό, οικονομία, παιδεία, δημιούργησαν σχολεία, εκκλησίες, τράπεζες, μεγαλούργησαν έχοντας εφόδια την εργατικότητα, το φιλότιμο και το πείσμα για προκοπή, ώσπου ήρθε η καταστροφή. Και οι Έλληνες του Πόντου σφαγιάστηκαν, εκδιώχθηκαν, ξεριζώθηκαν με πρωτοφανή βαρβαρότητα. Όσοι κατάφεραν να ξεφύγουν κυνηγημένοι, είχαν μαζί τους λίγο χώμα από τον τόπο τους και πολλές μνήμες. Κράτησαν όμως σφιχτά στην καρδιά τους την πίστη, τα ήθη, τα έθιμα, αλλά και την αγάπη για την Ελλάδα. Την Ελλάδα που τους πίκρανε πολλές φορές. Την Ελλάδα που δεν τους υποδέχθηκε όπως έπρεπε, που δεν τους βοήθησε να ξαναστήσουν τις ζωές τους, που τους άφησε να παλεύουν μόνοι τους με τεράστια προβλήματα εκείνη την εποχή. Η Αρετσού έγινε τόπος μαρτυρίου και θανάτου. Η φτώχεια και η ανισότητα έγιναν μελανές σελίδες. Όμως ούτε οι διακρίσεις, ούτε οι κακουχίες στάθηκαν εμπόδιο σε αυτούς τους ανθρώπους. Σάρκα από τη σάρκα της Ελλάδος να προκόψουν, να ξανασηκωθούν, να σηκώσουν μαζί τους την πατρίδα και βέβαια τον τόπο μας, τη Μακεδονία, δίνοντας νέα ορμή στον ελληνισμό. Γιατί οι Έλληνες του Πόντου, φίλες και φίλοι, κράτησαν λίγο πιο ψηλά τη σημαία μας και παρά τις αντιξοότητες, αποτέλεσαν τον πιο παραγωγικό και κρίσιμο ιστό της πατρίδας. Και η πατρίδα τους οφείλει πολλά, πάρα πολλά. Χρειάστηκε όμως να περιμένουν μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου του 1994 για να αναγνωρίσει επιτέλους η πατρίδα τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Κυρίες και κύριοι, τα φρικτά εγκλήματα κατά ολόκληρων εθνών δεν ξεχνιούνται, δεν παραγράφονται και απαιτούν δικαίωση. Και η δικαίωση δεν είναι φυσικά ένας νέος φόρος αίματος. Δικαίωση είναι η συγγνώμη. Δικαίωση είναι η αναγνώριση και η ανάληψη της ευθύνης για το έγκλημα που διαπράχθηκε. Η Τουρκία οφείλει επιτέλους να ζητήσει συγγνώμη
να σταματήσει τους τσαμπουκάδες και τις ακρότητες στα όρια του παραλογισμού, έναν παραλογισμό που έζησα και ο ίδιος προσωπικά, όμως δεν πέρασε και ούτε θα περάσει. Γιατί φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε με το ίδιο σθένος, με την ίδια πίστη, τον αγώνα για τη διεθνοποίηση της γενοκτονίας του ελληνισμού του Πόντου, τον αγώνα για πλήρη δικαίωση, για καθολική αναγνώριση της γενοκτονίας του Πόντου. Και όσο και αν αργήσει η μέρα αυτή, εμείς θα κρατήσουμε άσβεστη τη φλόγα της μνήμης, γιατί δύναμή μας είναι η ιστορία μας, δύναμή μας είναι οι ρίζες μας, το ελληνικό πνεύμα, η ελληνική ψυχή. Εανία η μνήμη των αθώων θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σας ευχαριστώ.